το ακίνητό σου. Μη χάνεις άλλο χρόνο. Έλα στη Rimax Gold Σμύρνης 15 στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης για να συναντήσεις έναν από τους 30 συνεργάτες μας. Ή κάλεσέ μας τώρα για μια δωρεάν εκτίμηση στο 2310913913. Αγόρασε ή πουλήσε το ακίνητό σου με την εγγύηση της Rimax Gold. Το νούμερο 1 μισητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Εμπιστευτείτε τους καλύτερους. Μεγάλο χρονικό διάστημα διακοπής. Επανέναρξη για την ΓΑΜΑ Εθνική. Πέμπτη αγωνιστική. Όπου η ομάδα του Αγροτικού Αστέρα Ευόσμου θα αντιμετωπίσει την Νίκη Αγκαθιάς. Μέρες έχασε την ζωή του ο φίλαθλος ομάδας του Αγροτικού Αστέρα, κύριος Γιώργος Χρήστου. Ένα λουλούδι από τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό team στη μνήμη του Γιώργου Χρήστου. Μια συγκινητική στιγμή θα λέγαμε εδώ στο γήπεδο Δημήτρης Κοντικάκης. Τώρα δεξιά. Ο Αβραμίδης θα κάνει τη σέντρα, η προβολή από τον Αποστολίδη. Πρώτη καλή στιγμή για τον Αστέρα που προσπάθησε να απειλήσει την αιστεία του Ιωαννίδη. Θα γίνει σέντρα απευθείας. Εντυπωσιακά πλώνει στο δεύτερο δοκάρι ο Ιωαννίδης και τελειώνει τη φάση από πλευράς για τους φιλοξενούμενους. Διατέσσεται το σημερινό παιχνίδι, θυμίζει για την πέμπτη αγωνιστική. Αντεπίθεση για τον Αστέρα, ευκαιρία τώρα εδώ. Τέτα τέτ δεν θα μπορέσει. Δεύτερη καλή στιγμή. Ο Ματζήρης βρέθηκε, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την τελική ευθεία της προσπάθειάς του να νικήσει τον Ιωαννίδη. Γκολ! Να! Η σέντρα και το γκολ που έρχεται από τον παίκτο Αγροτικού Αστέρα μετά από τα βάσα προσπάθεια ο Προβατίδης. Ο Αβραμίδης κόρε το αγώνα, κάνει το 1-0. Ήταν ο Προβατίδης που εκτέλεσε ωραία, το φάουλ πετάχτηκε εκεί ο Αβραμίδης και με αυτή την ωραία ενέργειά του θα γράψει το Αγροτικός Αστέρας. Νίκη Αγκαθιάς 1-0, ό,τι καλύτερο για τους γηπεδούχους που αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο αυτή την ενέργεια. Στο 1 λεπτό του αγώνα. Έτσι λοιπόν ο Αβραμίδης μας. Μια κεφαλιά από κοντά, ένα σούτ, ευκαιρία τώρα για το 2-0, δεν θα μπορέσει, τεράστια ευκαιρία που χάνει εξ απαφής εδώ, αλλά ο Λάζαρος Ματζήρης δεν θα μπορέσει να πατήσει καλά την μπάλα και να αξιοποιήσει την αιστεία του Ιωαννίδη. Το παιχνίδι που ακούτε μέσα από το κανάλι της Μακεδονίας και από το TV Ρας Τεχνικά, σας το προσφέρει το χτιματομεσητικό γραφείο Rimax. 33 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα, νούμερο 1, Σμύρνης 15 στον Εύωσμο, 2310-675-590. Ενοικιάσεις, πωλήσεις, πάντα με εξυπηρέτηση και με τον καλύτερο τρόπο. Χορηγός βέβαια στην... Εδώ διαμαρτυρίες. Τονίσω ιδιαίτερα ότι μέχρι στιγμής βλέπουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι που ικανοποιεί από την απόδοση. Εδώ το κλέσμα για τον Αστέρα, ευκαιρία για το 2-0, δεν θα μπορέσει στο βηματισμό Αποστολίδης να ολοκληρώσει τη φάση και ίσως κάνει τεράστια ευκαιρία να ξαναράδει. Λάθος, ευκαιρία τον Αστέρα που βγαίνουν τρεις μπροστά. Κουκουλέγκης πατάει την μπάλα, ευκαιρία. Από κοντά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη φάση και χάνει τεράστια ευκαιρία. Προφανώς νέο σούτ τώρα που γίνεται την μπάλα φεύγει out. Σε διπλή προσπάθεια μετά ακολούθησε το σούτ του Κατσιάκη. Πρώτα το Κουκουλέγκη μετά. Λάθος εδώ. Ευκαιρία τώρα για τον Ματζήρη που βγαίνει μόνος του. Θέλει να περάσει. Θα πέσει κάτω, φωνάζουν εδώ, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι. Νομίζω. Μια σέντρα τώρα που έγινε με τα κουνάκια, προσπάθησε πάνω στην κίνηση. Ο Ζυγκερίδης ήταν αυτός που πετάχτηκε, αλλά βλέπετε πως εκφράζεται. Δεν μπόρεσε να... Κινητό σου. Μη χάνεις άλλο χρόνο. Έλα στη Rimax Gold Σμύρνης 15, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, για να συναντήσεις έναν από τους 30 συνεργάτες μας. Ή κάλεσέ μας τώρα για μια δωρεάν εκτίμηση στο 2310913913. Αγόρασε ή πούλησε το ακίνητό σου με την εγγύηση της Rimax Gold. Το νούμερο 1 μισητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Εμπιστευτείτε τους καλύτερους. Στη σέντρα οι φιλοξενούμενοι. Ακόμα 45 λεπτά. Να πω ότι έγινε και μια αλλαγή από το Μάκη Κατσαβάκη. Πέρασε ο Ορδούδης στον αγώνα με το νούμερο 2. Εδώ προσπάθεια. Διαμαρτυρία σε αυτή τη φάση εκεί που τσίπησε την μπάλα ο Αβραμίδης, αλλά ο δραμηνός διαιτητής ήταν κοντά, έδειξε συνέχεια στο παιχνίδι.
Ένα σούτ από κοντά, αλλά σε καλή θέση ο Ψωμιάδης απλώνει τα χέρια του για να μπλοκάρει στην προβολή των παιχτών των φιλοξενωμένων. Εκεί μπροστά που κάνει μια παλιά. Περνάει την μπάλα, για να δούμε. Θέλει να σουτάρει. Ευκαιρία από κοντά, αλλά υπάρχει. Παρά την ενέργεια που έκανε ο Μιλωνάς, αλλά δεν ξέρω αν υπήρχε και κάποιο σφύριγμα. Όχι, άφησε τη φάση να κυλήσει. Οπότε στο σημερινό αγώνα το χτυματό μεσητικό γραφείο Remax. 10 χρόνια κοντά σας, 33 συνεργάτες νούμερο 1 σε όλη την Ελλάδα. Σμήνης 15 στον Εύωσμο, 2310-670-590. Ό,τι καλύτερο σε νοικές και πωλήσεις και με εμπειρία. Χορηγός βέβαια του παιχνιδιού. Και με το χρόνο. Παίχτε το αστέρα του Νουδούδη. Δεν ξέρω αν έχουμε και κάτι. Βέβαια, εδώ έχουμε το σουτ. Φοβερό γκολ. Φοβερό γκολ, φίλες και φίλοι. Να λοιπόν ο Αστέρας κάνει το 2-0 με αυτή τη φωτοβολίδα στην κυριολεξία από δεξιά. Δεν μπόρεσε ο Ιωαννίδης. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο 62 αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει σε μεγάλο χρονικό διάστημα η ομάδα του Μάκη Κατσαβάκη, το πετυχαίνει με ένα πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Άδειασε στην κυριολεξία και ραυνοβόλησε τον Ιωαννίδη ο παίκτης του Αγροτικού Αστέρα. Και με αυτό τον γκολ, Αγροτικός Αστέρας νίκη και καρδιά 2-0. Με σκόρε βέβαια να πνίγεται και στις αγκαλιές και φυσικά ένα δεύτερο γκολ το οποίο έρχεται με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, αυτό που έψαξε ο Αστέρας σε μεγάλο διάστημα παρά τις πολλές ευκαιρίες και δεν τα κατάφερε. Με σκόρε. Τιμής να αφιερώσω την νίκη στον αδικοχαμένο Γιώργο, φροντιστή και παράγοντα της ομάδος, μέλος της οικογένειας του Αστέρα. Εδώ το λάθος πήγε να γίνει, η μπάλα πήγε, βλέπετε ότι πήγε να αλλάξει πορεία, αλλά δεν ξεγέλασε όμως τον Ψωμιάδη, με αποτέλεσμα να καταλήξει την αγκαλιά του. Χαμένη ευκαιρία για την αριστερά, περνάει ωραία την μπάλα τώρα. Καραγιάννης, για να δούμε. Δίπλα του ο Αβραμίδης. Το σούτ από κοντά, θέλει να γίνει κάποια σέντρα. Τώρα θα σουτάρει, αλλά δεν μπόρεσε ο Αποστολίδης να αξιοποιήσει αυτή τη φάση που βρέθηκε εξ απαφής σε καλό σημείο, αλλά έστειλε την μπάλα από τον πρώτο. Βαθιά παλιά τώρα που έγινε, για να δούμε. Τρέχει ο Αβραμίδης, διεκδικεί την μπάλα, πήγε να πλασάρει, ευκαιρία 3-0. Εδώ τραγικό λάθος που έγινε, αλλά νομίζω ότι ο Αβραμίδης έδειξε την εμπειρία του και την ικανότητά του. Μπερδεύτηκε και ο αμυντικός παίκτης του της Νέα Καρδιάς, πήγε να το σταματήσει, δεν μπόρεσε. Έτσι λοιπόν ο Αβραμίδης πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό τέρμα και το 3-0 με αυτή την ωραία προβολή, αδειάζοντας εκεί την άμυνα της εστίας της Αγκαδιάς στο 79 το αγώνα. Έτσι λοιπόν 3-0 ο Αστέρας, ο οποίος πραγματικά σήμερα έδειξε να είναι εντυπωσιακός. Έτσι μετά από αυτό το τρίτο γκολ και σκόρε το Αβραμίδη, τα πράγματα δίνουν πιο ξεκάθαρα. Κάνει μια σέντρα σε καλή θέση ο Μικούδης, το λάθος από κοντά, όχι λέει. Καλό το σου που έγινε από τον Ντέλα, δεν μπόρεσε. Φανταστικός ο Ψωμιάδης στην πιο σημαντική φάση, αν θέλετε, για την αγκαθιά να μειώσει, αλλά με τα δάχτυλα έδειξε την κλάση του και την εμπειρία του, αλλά και την ικανότητα του. Πατάει την μπάλα, για να δούμε ο Ντέλας. Βγάζει δεξιά. Δημητριάδης κάνει σέντρα, σηκώθηκε για κεφαλιά, αλλά δεν μπόρεσε στην κίνηση και στην αέρια προσπάθειά του να τα αξιοποιήσει. Αποστολίδης δοκιμάζει το σουτ καλό, ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Και αυτή τη στιγμή σφυρίζει για τελευταία φορά ο δραμηνός διαιτής, ο Καϊτατζίδης ο Δημήτρης, που βρίσκεται τον Αγροτικό Αστέρα νικητή το αγώνα με τελικό αποτέλεσμα 3-0, μετά από σχεδόν από τους παίκτες του Μάκη Κατσαβάκη στον αδικοχαμένο Γιώργο, όπως το γνωρίζαν όλοι, φροντιστή και παράγοντα της ομάδος, που βλέπετε με το πανό, και να χειροκροτάνε για την εικόνα σε αυτό το σημείο. Η εικόνα τουλάχιστον ανταγωνιστική για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Παρόλο που βρεθήκαμε νωρίς πίσω στο σκορ, δεν παρατήσαμε το παιχνίδι σε καμία περίπτωση και πιστεύω ότι μέχρι το τελευταίο λεπτό κοιτάξαμε να το διεκδικήσουμε. Ο αντίπαλος είχε μία-δύο καλές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, όπως πιστεύω και εμείς είχαμε μία καλή φάση για να φέρουμε το παιχνίδι στα ίσα. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι δεν επιβληθήκαμε σχεδόν καθόλου, πέρα από δύο γκολ τα οποία θεωρώ ότι τα βάλαμε εμείς και όχι ο αντίπαλος. Η σημερινή νίκη καταρχήν είναι αφιερωμένη στον Γιώργο τον Χρήστο, έναν άνθρωπο που ήταν δίπλα στην ομάδα μας, ήταν μέλος της διοίκησης, ήταν φροντιστής μας για ένα διάστημα. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, το αφιερώνουμε τη νίκη. Σήμερα είμαστε διπλά χαρούμενοι, καθώς εκτός ότι γυρίσαμε στα γήπεδα και κάνουμε πλέον αυτό που αγαπάμε, αυτό συνοδεύτηκε με νίκη. Ήταν μια εξαιρετική δουλειά, θεωρώ, σε όλους τους τομείς. Κρατάμε τα θετικά και συνεχίζουμε. Αυτή είναι η νίκη θα έχει και εσύ.
Είναι γεγονός όμως ότι μας λείπανε τα αθλητικά παιχνίδια, κάτι που δώσανε το δικαίωμα σε ρυθμό που δεν μπορούσαμε να την αποκτήσουμε, κατά διαστήμα των αντίπαλων να μας μικροπιέσει. Θέλαμε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας, αυτό είναι το στυλ του παιχνιδιού, αλλά θέλει προσοχή για ό,τι γίνεται μέσα στην προπόνηση, αυτό είναι καταγράφεται και μεταφέρεται στο μάτς. Για να μην λησμονήσω, αυτή την νίκη την αφιερώνουμε στον Γιώργο, τον φωνιστή μας. Και βέβαια η προσπάθεια που γίνεται από την διοίκηση να έρθουν ενδεχομένως να έρθει ακόμα ένας παίκτης, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι Κυριακή Τετάρτη που ενδεχομένως θα πέσουμε σε αυτό το ρυθμό, δεν θα είμαστε έτοιμοι. Όχι εμείς, κάθε ομάδα να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Το ακίνητό σου. Μη χάνεις άλλο χρόνο. Έλα στη Rimax Gold Smyrnis 15 στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης για να συναντήσεις έναν από τους 30 συνεργάτες μας. Ή κάλεσέ μας τώρα για μια δωρεάν εκτίμηση στο 2310913913. Αγόρασε ή πούλησε το ακίνητό σου με την εγγύηση της Rimax Gold. Το νούμερο 1 μισητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Εμπιστευτείτε τους καλύτερους.